Εσύ με μεγάλωσες με τη λατρεία του πατέρα μου. Εσύ μου είπες πώς έδωσε τη ζωή του. Εσύ με έμαθες πως ύστερα από το Θεό ένα πράγμα στον κόσμο πρέπει να λατρεύουμε. Την πατρίδα. Και να τη βάζουμε πάνω από όλες τις άλλες αγάπες. Και τώρα που ήρθε η ώρα, είναι προδότης. Όχι, 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 χίλιες φορές όχι, προδότης δεν είναι. Όχι, δεν μπορεί να είναι. Δεν θέλω να το πιστεύω. Αλεξία, άκουσε. Έχω κάτι να σου προτείνω, κοριτσάκι μου. Εγώ προδότη τον Κωνσταντίνο δεν τον παραδέχομαι. Πήγαινε στη Σέτεν, βρες τον, μίλησέ του, πες του ποια είσαι και γιατί τον ακολουθείς και εξόρκησέ τον να σου πει την αλήθεια. Αχ, παππού, παππού, αν είναι άξιος να προδώσει την πατρίδα του, θα τον φοβήσει να μου πει ένα ψέμα. Δεν προδίδει την πατρίδα του, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Είμαι σίγουρος, σου λέω. Τον καταραμένο αυτόν τον Ασάν μπορεί να καμώνεται πως τον ακούει μόνο. Πήγαινε, πήγαινε παιδί μου στη Σέτεν και ας μην τον δεις. Αν νομίζεις πως θα σου έλεγε ψέματα, όμως μάθε εκεί τι κάνει. Λες πως όπου θέλεις μπορείς εσύ να περάσεις, πως κανένας δεν πειράζει τη βουβή τη Βουλγάρ. Πήγαινε λοιπόν εκεί, φρόντισε να μάθεις τι κάνει, ακολουθήσέ τον, άκουσέ τον και σ' αβεβαιωθείς πως εκείνο που φοβάσαι. Τι περισσότερο μπορώ να ακούσω πια από εκείνα που κιόλας άκουσα? Αχ, παππού, εγώ δεν αμφιβάλλω πια. Όχι, όχι, παιδί μου, όχι να αμφιβάλλεις. Ή καλύτερα να μην πιστεύεις το κακό, παρά μόνο όταν το δεις με τα μάτια σου πως έγινε. Άκουσε, κόρη μου, γνώρισα μια φορά έναν Έλληνα. Ήταν η πιο αγνή ψυχή που απάντησα και ήταν πιστός φίλος του Γρηγόρη του γιού μου. Τον έλεγαν Νικήτα. Αυτός σαν ήταν ακόμη παιδί έπεσε στα χέρια των Βουλγάρων τότε που πρώτη φορά πήραν οι καταραμένοι τα Σέρβια. Τον είχαν δέσει σε ένα δέντρο και έτσι για διασκέδαση μερικοί στρατιώτες τον έβαλαν στο σημάδι και τον τόξευαν. 2-3 σαΐτες τον είχαν βρει. Μια μάλιστα του μπήχτηκε στο φρύδι και θα πέθαινε έτσι εκεί στα μαρτύρια αν εκείνη την ώρα δεν έφτανε ένας μεγάλος Έλληνας στρατηγός που το όνομά του το ξέρεις κι εσύ. Ο Ευστάθιος Δαφνομήλης. Ναι, ο Ευστάθιος Δαφνομήλης. Περνούσε με μερικούς στρατιώτες. Ήταν λίγοι και οι Βούλγαροι πολλοί. Όμως ο Δαφνομήλης δεν ήξερε τι θα πει φόβος. Ρίχτηκε απάνω στους Βουλγάρους με τους λίγους στρατιώτες του. Έκοψε πολλούς, έτρεψε σε φυγή τους άλλους και έλυσε το πληγωμένο παιδί από το δέντρο και το πήρε μαζί του. Από τότε ο Νικήτας έγινε για το Δαφνομήλη ό,τι ο σκύλος για τον αφέντη του. Και επειδή ο Δαφνομήλης είχε ανάγκη από έναν πιστό να του λέει τι έκαναν οι Βούλγαροι, ο Νικήτας έγινε κατάσκοπος. Δεν είδα άλλον πιο πιστό στρατιώτη από ότι ήταν αυτός ο Νικήτας. Για να μάθει μια είδηση και να την πάει στο βασιλέα του ή στον Δαφνομήλη, δεν λογαριάζει τη ζωή του. Πολλές φορές πήγε σε Βουλγάρους, πήγε στη Βουλγαρία και έφερε πληροφορίες στο βασιλέα. Αν τον άκουγε κανένας από τους δικούς μας να κουβεντιάζει με τους Βουλγάρους, δεν θα τον σκότωνε για προδότη. Ναι, παιδί μου, πήγαινε πρώτα να βεβαιωθείς πως ο Κωνσταντίνος είναι αλήθεια προδότης και ύστερα τιμώρησε τον. Μα ως τότε μην πιστεύεις πως ο γιος του Κρινίτη πρόδωσε. Παππού, ξεχνάς τον Ασάν. Ο Ασάν, ναι, αυτό είναι εναντίον του. Αλλά κι αυτό δεν με πείθει, κόρη μου. Από μικρά παιδιά, τον Κωνσταντίνο και τον Μιχαήλ, ο Ασάν τα φρόντισε. Τα φρόντισε από τότε που ήταν ορφανά. Και πρέπει να σου πω ότι τα καλομεταχειριζόταν.
Όσο ένας Βούλγαρος μπορεί να καλομεταχειριστεί δούλο, μπορεί και ο Κωνσταντίνος να του φύλαξε κάποια συμπάθεια. Όχι, παππού, δεν μιλάς με την καρδιά σου τώρα. Χειρεύεις να με πείσεις. Ναι. Και εσύ ο ίδιος δεν πιστεύεις αυτά που λες. Μη πιστεύεις το κακό κόρη μου. Μη πιστεύεις αν δεν σου το πει ο ίδιος. Ο ίδιος. Από τι έχεις, παππού? Τίποτα. Δεν κοιμήθηκα όλη μέρα, παιδί μου. Και είμαι κουρασμένος. Πολύ κουρασμένος. Μα όταν γυρίσεις θα είμαι πιο ξεκούραστος και πιο καλά. Φτάνει να μου φέρεις καλύτερα νέα. Όχι, δεν μπορώ, παππού, να σε αφήσω όπως είσαι τώρα. Φαίνεσαι τόσο άρρωστος. Όχι, παιδάκι μου, άρρωστος δεν είμαι. Α, πονεί η καρδιά μου για το δικό σου πόνο. Άντε πήγαινε στη Σέτνα και έλα πάλι, Κι αν στο δρόμο απαντήσεις... Απαντήσεις τον παπά. Τον παπά. Ναι. Τον παπά που με ζητούσε. Πάω να σου τον φέρω. Το ξέρω, παππού. Το ξέρω πως όταν δεις τον Γρηγόρη θα γίνεις αμέσως καλά. Ναι. Στάσου να σε κουκουλώσω με την κάπα μου. Ναι. Έτσι. Είσαι τώρα καλύτερα, Δεν κρυώνεις? Καλά είμαι. Πήγαινε να τον φέρεις. Κοιμήσου, παππού. Κοιμήσου. Και σαν ξυπνήσεις θα σου τον έχω φέρει. Κοιμήσου, παππού. Πρέπει να είσαι ξεκούραστος απόψε που θα έρθει ο Γρηγόρης. Την ευλογία μου να έχεις. Παππού, καλέ μου, χρυσέ μου, κοίταξε να Γιάννης. Πήγαινε και φέρε τον Γρηγόρη. Ήσου ήσυχα. Την ευχή μου να έχεις, παιδί μου. Την ευχή μου. Παναγία μου, φύλαγε την. Μην αργήσεις, Αλεξία. Αλεξία, μην αργήσεις. Πρέπει να προλάβεις. Να με προλάβεις, Γρηγόρη, γιέ μου, Αλεξία, όχι, ακόμα το σήμαντρο χτυπάει, το σήμαντρο για μένα. Πάρε την κάμα σου, Αλεξία, δεν χρειάζομαι πια. Ποιος είναι? Εγώ, ο παπάς. Α, γύρισες, παπά. Τι έκανες, έμαθες τίποτα? Τίποτα. Μήτε το γέρο ξέρει κανένας, μήτε κορίτσι λέει είδαν ποτέ. Αμ, δε σου τα έλεγα εγώ. Σ' όλο το χωριό χτύπησα, ρώτησα. Είσαι σίγουρος που σου είπαν σε τούτα τα μέρη? Έτσι μου το είπαν, για σίγουρο. Κι είναι βλέπεις γέροντας ο πατέρας μου και μπορεί να μην τον ξαναδώ. Και το κορίτσι τι το είχε, εγγόνα του? Ναι, εγγόνα του. Σου ετοίμασε η γυναίκα μου σούπα. Να φας να στυλωθείς γιατί έχεις χάλια. Έπειτα να ξαποστάσεις εδώ στο καλύβι μου. Σε ευχαριστώ. Ο Θεός να σε έχει καλά. Να, πάρε και αυτά. Πολλά μου δίνεις. Θα ήθελα να μου τιμάσεις και τ' άλογο. Δώσε του να φάει. Αύριο πρωί θα φύγω. Ποιος είναι? Μπρε, μπα, καλώς την. Μα τι έπαθες, κορίτσι μου? Δεν είσαι καλά? Έλα να στεγνώσεις τα ρούχα σου και να ζεσταθείς εδώ στο τζάκι. Πώς θα ξαποστάσεις λίγο. Η βουβή που είδα τότε στο μοναστήρι. Δεν της φέρνεις να φάει τίποτα? Λίγη σούπα ζεστή. Μοιάζει παγωμένη. Μα τρέμει ολάκερη. Λίγο κρασί. Αχ, την κακομήρα.
Αλήθεια, άρρωστη μοιάζει. Να πάω να της φέρω κάτι. Γρηγόρη, ο πατέρας σου, ο πατέρας... Αχ, Θεέ μου, ζαλίστηκε, έπεσε. Μα μίλησε ελληνικά, κοπέλα μου. Μίλησε, πες μου ποια είσαι. Ποια. Να, συνέρχεται. Έτσι. Έλα, κάθισε. Ποια είσαι. Πάρε τα λόγο σου, μη χάνεις ώρα. Για να σε δω. Κάτι μου θυμίζεις. Μήπως είσαι η Αλεξία. Δόξα το Θεό. Παντοδύναμε, Θεέ. Επιτέλους σε βρίσκω. Έλα, ποιες δυο γουλιές κρασί. Έτσι. Είσαι καλύτερα τώρα. Δεν έχουμε καιρό. Μας περιμένει. Είναι μακριά. Είναι άρρωστος. Πολύ άρρωστος. Να φας πρώτα. Φαίνεσαι αποσταμένη. Σώμα. Έρχεται ο χωριάτης. Μη μου μιλάς. Για όλους είμαι η Βουβή Βουλγάρα. Έλα, κόρη μου. Ρούφηξε τούτο εδώ το ζεστό. Απ' τη γειτόνισσα πήγα και το πήρα. Είναι δυναμωτικό. Πιέστο και πάμε. Μπα, φεύγεις, παπά. Πώς έτσι. Κάποιος άρρωστος την έστειλε να με φωνάξει. Πρέπει να πάω. Όπως θέλεις. Τα λόγο σου είναι εδώ. Σε ευχαριστώ. Ο Θεός μαζί σου. Δεν κρυώνεις, Αλεξία. Το κρύο είναι τσουχτερό και όπως τρέχει τ' άλογο. Όχι, μόνο βιάσου, Γρηγόρη. Είναι τόσο μακριά. Και του υποσχέθηκα να σε πάω απόψε στο κατόγι του. Στο κατόγι, ναι. Τον έχουν σε κατόγι και λες πως είναι άρρωστος. Ναι, τρέχα. Πρέπει να φτάσουμε πριν φέξει η μέρα. Κρατήσου καλά πάνω μου, μην πέσεις. Ο δρόμος είναι άσχημος. Έννοια σου, κρατιέμαι. Από πότε με γυρεύεις? Από τα ξημερώματα. Και πώς με βρήκες? Ρωτούσες σε κάθε χωριό. Μου έλεγαν πως πέρασες και πως είχες φύγει. Και ξανά φεύγα τρεχάτη. Κι έτσι όλη μέρα. Χωρίς να σταματήσεις. Μα θα πλήγιασαν τα πόδια σου. Είχες άλογο κι ήμουν παιδί. Έπρεπε να σε προλάβω. Παιδί μου. Τι πειράζει. Μόνο που άργησα πολύ να σε βρω. Και περιμένει ο παππούς. Πώς με αναγνώρισες? Σ' άκουσα στο χωριό που ρωτούσες για το γέρο Παγράτη. Όταν σε είδα στο φως σε γνώρισα. Μοιάζεις πολύ του παππού. Κι όμως με ξαναείδες μια φορά απάνω στο δύσβατο. Και δεν με αναγνώρισες. Σε αναγνώρισα αμέσως. Και πήγα να σε ρωτήσω αν ήσουν ο Γρηγόρης. Μα είπες ένα όνομα. Και τότε πίστεψα πως δεν ήσουν εσύ. Ένα όνομα, τι όνομα? Με ρώτησες για τον Ασάν. Πρόσεχε, κόντεψες να πέσεις. Βαστίξου καλά. Βαστιέμαι, έννοια σου. Γιατί κάνεις τη Βουβή σαν είσαι με Βουλγάρους? Από τότε, από τη σφαγή της Αδριανούπολης, τρόμαξα και δεν μίλησα πια. Ύστερα δεν έπρεπε να μιλήσω ελληνικά. Και έπειτα ήταν πιο βολικό να κάνω τη Βουβή. Έτσι περνούσα παντού. Όπου ήθελα πήγαινα, ήμουν ελεύθερη. Κανένας δεν πειράζει τη Βουβή Βουλγάρα. Ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Ο πατέρας μου έστειλε έναν καλόγερο για να μου πει να έρθω να σε πάρω. Κι άλλον παπά έστειλε στο βασιλέα γυρεύοντας βοήθεια για σένα. Αφού ήσουν ελεύθερη, γιατί δεν έφευγες κι εσύ? Και να αφήσω τον παππού σκλάβο στα χέρια τους, χωρίς κανένα να τον φροντίσει, να τον παρηγορεί, να τον αγαπά. Αυτός με μεγάλωσε, Γρηγόρη. Αυτός με έμαθε γράμματα. Να τον παρατήσω έτσι. Παιδί μου, ευλογημένη να είσαι. Βρέχει πάλι. Κουκουλώσου καλά. Έτσι. Δεν κρυώνεις, ε. Είναι παγωμένη η βροχή. Χιονόνερο. Γύρε στον ώμο μου. Ησύχασε. Τώρα, από εδώ και μπρος ο δρόμος είναι ίσιος. Κοιμήσου αν μπορείς. Θα σε ξυπνήσω όταν φτάσουμε σε κανένα σταυροδρόμι. Έλα, κοντεύουμε. Λίγο ακόμα. Λίγο. Θα περάσεις τη Λαγκαδιά. Εδώ να
σταματήσουμε. Δεν πρέπει να πάει μακρύτερα το άλογο, μη μας ακούσουν. Δώσε μου το χέρι σου και ακολούθαμε. Θα περάσω πρώτη την τρύπα. Ύστερα σκύψε κι εσύ. Πατέρα. Παράξενο, πώς κοιμάται έτσι βαριά, παππού? Δεν κοιμάται, Αλεξία. Δεν. Παππού, παππού, δεν πρόλαβα. Παππού, παππού. Ξημερώνει. Τι θα γίνει τώρα? Θα τον αφήσεις εδώ? Θα τον πετάξουν έξω να τον φάνε τα σκυλιά? Όχι βέβαια. Θα τον πάρω να τον θάψω σαν χριστιανό. Στάσου. Στάσου να σκάψω τον τοίχο. Να βγάλω το χαλκά όπου τον έχουν δεμένο. Έτσι. Έτοιμη. Τι μασκυλιά, γέρον άνθρωπο, τον είχαν δεμένο με αλυσίδα. Έλα. Έλα να τον τυλίξουμε στην κάπα εδώ. Πιάσε από εκεί. Έτσι. Ανέβα πρώτη εσύ. Τέλειωσε κι αυτό. Ρίξε του κι εσύ λίγο χώμα, Λεξία. Και τώρα, δυο κλαδιά για σταυρό. Ανάποψον, Κύριε ο Θεός, τον δούλο σου παγράφει. Όπου πάντα εσύ δεν θέλει να πάει. Αλεξία, έλα μαζί μου. Από τώρα και εμπρός είσαι αδελφή μου. Έλα, μην κλαις πια. Έλα, δώσ' μου το χέρι σου, αδελφή μου. Αδελφή σου, σε ευχαριστώ. Πάμε. Στο φτωχικό σπίτι μιας χείρας βρήκε ο Γρηγόρης ένα δωμάτιο στη Σέτενα, καθώς όλοι οι ξενώνες και τα χάνια ήταν γεμάτα. Έχουν περάσει πάνω από 3 εβδομάδες και η Αλεξία μένει στο στρώμα κατάκητη. Από τη στιγμή που έκλεισε ο τάφος του Παγράτη, η κοπέλα έπεσε σε ατονία που ώρες-ώρες τρόμαζε το Γρηγόρη. Σαν έφτασαν στη Σέτενα, αφού είδε την Αλεξία ξαπλωμένη και σκεπασμένη ζεστά, ο Γρηγόρης βγήκε να γυρέψει τον Νικήτα. Παντού πήγε. Παντού ρώτησε. Τίποτα δεν έμαθε. Γυρίζει στις χείρες. Μπαίνει ακροπατώντας στο δωμάτιο. Αλεξία. Αλεξία, αδελφή μου. Κοιμάσαι. Πώς, Θεέ μου, το κρεβάτι είναι άδειο. Έφυγε. Γιατί? Πού πήγε? Να τρέξω. Να πάω να τη βρω. Παντού πήγα. Σε εκκλησίες, σε ξενώνες, στην ταβέρνα εδώ αντίκρι. Πουθενά, πουθενά δεν τη βρήκα. Ω Θεέ μου, μεγαλοδύναμε,
Παναγία μου Ελεούσα, βοηθήστε την. Βοηθήστε την, εμην πάθει κακό. Είναι τόσο. Τόσο. Αλεξία, εσύ. Δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος. Γύρισες. Μα πώς είσαι έτσι. Μίλησέ μου. Πες μου κάτι, Αλεξία, αδελφή μου. Έπεσε στο κρεβάτι. Τρέμει ολόκληρη. Να σε σκεπάσω καλά. Να μην κρυώνεις. Έτσι. Τώρα είσαι πιο καλά. Δεν αποκρίνεται. Δεν θέλει να μιλήσει. Πού να πήγε τάχα. Δεν θέλεις να μου πεις που πήγες. Μα σαν να μην βλέπει. Κι όμως έχει ορθάνυχτα τα σκοτεινά μάτια της. Μα είναι σαν να βλέπει άλλα πράγματα. Άλλα πέρα από μένα. Έφυγε χθες με τον Τσάρο. Ναι. Ναι. Για να βρει τον Ασάν. Τον Ασάν. Ποιος. Για ποιον μιλάς. Ποιος πήγε να βρει τον Ασάν. Πού είναι ο Ασάν. Έλα. Έλα. Μίλησε μου, Αλεξία. Μπα. Τίποτα. Έτσι πέρασαν κι άλλες μέρες και εβδομάδες ακόμα. Η Αλεξία έμενε στο στρώμα και ο Γρηγόρης ακούραστος τη φρόντιζε, νιώθοντας πως κάποιο παράπονο, κάποιος βαθύς πόνος τη βασάνιζε. Και τώρα στο παράθυρο που κάθεται, εδώ στις χείρες στην κάμαρα, προσπαθεί να θυμηθεί τίποτα λέξεις της ή καμώματα που να ρίξουν λίγο φως σε όσα ήξερε από την περασμένη τη ζωή. Δύο πράγματα τον μπερδεύουν πολύ. Η έχθρα της για τον Ασάν και το ενδιαφέρον της για τον Κωνσταντίνο, το πληγωμένο στρατιώτη της μονής της Ελεούσας. Τα γυρίζει, τα ξαναγυρίζει στο κεφάλι του Γρηγόρης. Απάντηση όμως δεν βρίσκει. Τώρα η Αλεξία είναι κάπως καλύτερα. Ο Γρηγόρης κάνει σχέδια. Η Αλεξία τον ακούει αμίλητη. Έξω η βροχή δεν λέει να σταματήσει. Τώρα πια που ο πατέρας μου πέθανε, ο παππούς σου όπως λες Αλεξία, δεν υπάρχει πια κανένας λόγος να ταλαιπωρήσεις τους δρόμους. Όπου να είναι θα βρω τον Νικήτα. Θα σε πάρει όπως έχει εντολή και θα σε παραδώσει στον αυτοκράτορα. Τα βάσανά σου τελείωσαν. Γι' αυτό πρέπει να γιάνεις το ταχύτερο. Αύριο κιόλας να φεύγουμε. Όχι, δεν μπορώ. Δεν τέλειωσα ακόμα. Τι δεν τέλειωσες. Τι δεν τέλειωσες, Αλεξία. Δεν θέλεις πάλι να μιλήσεις. Αργότερα, ίσως μόνη της μου πει για το μυστικό της που τόσο την παιδεύει. Πα. Δυο χωριάτες με τα μουλάρια τους πάνε στην ταβέρνα Νίκα. Θεέ μου, αυτοί μοιάζουν με... Πρέπει να πάω αμέσως, να πάω. Έφυγε, πήγε στην ταβέρνα. Κάποιον είδε, θα πάω κι εγώ. Πρέπει να μάθω. Στη γωνιά κοντά στο παράθυρο που δεν φτάνει το φως από τα κεριά, για να ακούω τι λένε αυτοί οι δύο στρατιώτες εδώ κοντά. Πρόσεχε! Ακούει η γυναίκα. Μπα, είναι η βουβή μας. Πες πως δεν είναι εδώ. Μπαίνει όπου βρήκε ζεσταίντε το δύστιχο. Δεν έχει σπίτι. Εκεί στο τσάκι. Ο Γρηγόρης κάθισε δίπλα στους δυο χωριάτες. Κάπελα! Φέρε κι άλλο κρασί. Παναγιά μου, Δραξάν. Κι ο άλλος είναι ο κουλός. Καλώς σε βρήκαμε, Άγιε Πατέρα. Εσύ δεν ήσουν που σε ανταμώσαμε κάπου σε ένα χωριό. Τη βραδιά που κάει και το βουτέλι. Ναι, εγώ είμαι. Μα αν μπει μέσα μπορεί να μας δει. Και τότε τραχαγύρευε. Πάλι θα μας ξεφύγει. Εμένα δεν με ξέρει. Και εγώ τον ξέρω. Έλα να αλλάξουμε θέση. Εδώ πέφτει σκιά και δεν θα με αναγνωρίσει. Αυτόν. Αυτόν περιμένουν. Τον Κωνσταντίνο. Από ποιον ανεβαλτεί. Α, τώρα που άλλαξαν θέση τον βλέπω το σημαδεμένο. Είναι ο μυστικός σύμβουλος του Ιβάτσι. Πιάστηκα τόσες ώρες καθισμένος στο χάμο. Κι αν δεν έλθει... Θα έρθει, γυρεύει το Δραξάν. Μόνο εγώ ωστόσο δεν κατάφερα να τον δω ποτέ αυτό το περίφημο, το φτεροπόδαρο Ασάν. Λένε πως ο Σαμουήλ δεν τον εσύγκρινε με κανέναν άλλον αγγελιοφόρο του. Είναι αλήθεια? Ναι, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει, μα εκείνος πάει πιο γρήγορα τις ειδήσεις πεζή παρά οι άλλοι αγγελιοφόροι με άλογο. Και τον γυρεύεις, λες, δάσκαλε. Τι τον θέλεις? Είναι φίλος μου.
Μην ξέρετε αν βρίσκεται τώρα με τον Τσάρο. Παναγιά μου, βοηθά. Φίλος του Ασάνου Γρηγόρης, φίλος του. Πάει, χάλασε ο κόσμος, χάλασε. Στην κόλαση βρίσκομαι, στην κόλαση. Και ο Γρηγόρης, και ο Γρηγόρης προδότης. Μα όχι, δεν μπορεί, δεν. Και αν ο Γρηγόρης δεν μπορεί, τότε. Εγώ λέω να φύγουμε, βαρέθηκα να περιμένω. Γουραφέξαλα, το πουγγί το τσέπωσες. Κάθου τώρα και φύλαγε. Να φύγω, καλύτερα να φύγω από εδώ. Πνίγομαι, να βγω έξω στον κρύο αέρα να ανασάνω. Να κρυφτώ στην καμαρά μου, να μην βλέπω. Να μην ακούω πια τίποτα από αυτό τον άσχημο κόσμο. Τίποτα, τίποτα. Ο Γρηγόρης όμως με είδε, θα με ακολουθήσει. Τι δουλειά έχει αυτός με τον Ασάν? Πρέπει να τον ρωτήσω, να μάθω. Θεέ μου, ο Κωνσταντίνος, ντυμένος ξυλοκόπος, παστά τσεκούρι στο χέρι. Παναγιά μου, βοήθα. Βοήθα να μην είναι αυτό που σκέφτομαι. Να μην. Ραξάν, τι κάνεις εδώ με τον Ρωμαίο, όταν ο αυτοκράτορας των Ελλήνων με τα στρατεύματά του βρίσκεται στην καρδιά της πατρίδος? Αυτός είναι. Τώρα τον έχουμε σίγουρο. Έλα. Όχι, όχι, στάσου. Περίμενε. Να δούμε που πηγαίνει. Είχες πει, παππού, ότι δεν τον είχα δει. Να που τώρα τον βλέπω. Τον βλέπω, σου λέω, τον ακούω. Έρχεσαι από εκεί. Με έστειλε ο Τσάρος. Τι νέα φέρνεις? Το Στύπιον έπεσε. Ο Πρίλαπος. Ο Πρίλαπος βαστά. Ο Πρίλαπος είναι στα χέρια των Ελλήνων από εδώ και 10 μέρες. Και ο βασιλέας τους πορεύεται κατά την πλημμυρισμένη Τσέρνα. Συφορά, συφορά μας. Στρατηγέ Δραξάν, ο Τσάρος σε προστάζει να παρατήσεις ό,τι άλλο σχέδιο σεβαστούσε ως τώρα εδώ και να πας να αναλάβεις τη διοίκηση του σώματός του. Και σένα, Ρωμαία, σε ζητά. Εμένα? Έχει, λέει, ανάγκη από όλους τους συμβούλους του. Λέει ψέματα. Ψέματα. Παναγιά μου, βοήθησε να είναι έτσι. Βοήθησε. Ποιος είσαι εσύ και τι απόδειξη μας φέρνεις της αποστολής σου? Δυστυχία, δυστυχία. Παππού, να τα παππού, καλά σου τα έλεγα. Βγάζει από τον κόρφο του χαρτί. Ορίστε, το δίνει στο Δραξάν. Το έγγραφο είναι εντάξει. Έχει την υπογραφή του Τσάρου και τη βούλα του. Εδώ λέει πως εσύ θα μας οδηγήσεις όπου βρίσκεται. Πού είναι ο Τσάρος? Στην Αχρίδα. Μπορείς να μας οδηγήσεις ως εκεί χωρίς να βγούμε από την Εγνατία οδό? Μπορώ. Θα φύγουμε απόψε. Στις διαταγές σου, στρατηγέ. Πάμε τώρα. Στο σταυροδρόμι θα τον βρούμε. Μαζί του θα τα βάλουμε, βρέδεφε. Δεν ακούς πλάτες που έχει. Ο Τσάρος, λέει, τον έστειλε. Τι φοβάσαι, παλιάνθρωπε? Τον Ιβάτζη έχει πίσω σου και φοβάσαι? Μια μαχαιριά στα σκοτεινά και δρόμο. Πάει. Έφυγαν. Θα του στήσουν καρτέρι. Ο Ιβάτζης του στέλνει να τον δολοφονήσουν. Αν θέλω, μπορώ να τον σώσω. Μια μου λέξη. Ένας δρόμος είναι ο πιο γρήγορος. Θα πάμε ως το σταυροδρόμι και θα κόψουμε από κάτι μονοπάτια που ξέρω από το βουνό. Προδότη, να φύγω. Να φύγω. Αλεξία, στάσου, Αλεξία. Στάσου, Αλεξία. 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 Στάσου, κοπέλα μου. Τι έχεις? Ακούμπησε εδώ, κοπέλα μου, έτσι, έτσι. Ζαλισμένη είσαι? Λίγο θύμισε. Άντε σε, Κωνσταντίνε. Φεύγα, θα την πάω εγώ στο σπίτι. Πήγαινε πίσω στην ταβέρνα, μα το Θεό. Ο Ρωμαίος έρχεται. Μη μας δει εδώ έξω στην πόρτα μαζί. Παναγία μου, ελέησέ την. Η Αλεξία βαστά μαχαίρι. Η Βουβή μίλησε ελληνικά. Είπε προδότη. Άκουσε τα λόγια μου στην ταβέρνα. Θεέ μου, είναι Ελληνίδα και με νομίζει προδότη. Έχει ζώο. Έχω άλογο. Πάμε. Τι κοιτάζεις έτσι, Αλεξία, παιδί μου? Μόνοι μας είμαστε εδώ στο δωμάτιό μας. Να φύγουμε, Γρηγόρη. Να φύγουμε, παιδί μου. Αυτό ζητώ κι εγώ. Φτάνει να είσαι καλά. Αύριο λες να μπορέσεις. Που τον ξέρεις εσύ τον Ασάν? Πώς σου ήλθε τώρα να ρωτήσεις? Γιατί είσαι Έλληνας, Γρηγόρη. Είσαι ως την ψυχή Έλληνας. Εσύ, ο γιος του Παγράτη. Ο ορθόδοξος Έλληνας καλόγυρος. Πώς τον ξέρεις τον Ασάν? Εγώ σε ρωτώ, Αλεξία. Μήπως εσύ δεν ξέρεις τον Ασάν? Εγώ,
Εγώ δεν ξέρω τον Ασάν, τον κακό δαίμονα της ζωής μου. Μη μιλάς έτσι, Αλεξία. Έλα, πες μου, πότε τον γνώρισες? Δεν τον γνώρισα ποτέ. Κι όμως, από μωρό παιδί τον ξέρω. Πού τον είδες? Τον είδα στο δάσος μια φορά. Ήμουν με τον πατέρα σου. Δύο αγόρια διάβαζαν προσευχές. Ήταν Ελληνόπουλα από την Αδριανούπολη. Το ένα άπλωσε το χέρι πάνω στο σταυρό και ορκίστηκε να εκδικήσει τους γονείς του. Και είπε ψέματα. Δεν τους εκδίκησε. Ναι, και λοιπόν? Παρακάτω κοιμόταν ένας Βούλγαρος. Και ο πατέρας σου ρώτησε πώς τον έλεγαν. Ήταν ο Ασάν. Πώς? Και πριν από αυτό ο πατέρας μου δεν τον είχε δει? Ναι, μια φορά από μακριά. Ήταν πάλι με τα αγόρια και τα φύλλα για να μην λερώσουν τα ρούχα τους στο ποτάμι. Μια μέρα ύστερα από καιρό πέρασαν από το χωριό μας. Τα αγόρια ήταν παιδόπουλα του τσάρου. Τα είδα στο δάσος ένα πρωί. Και τους μίλησες? Όχι. Μαζί τους ήταν ο Ασάν. Και το ίδιο βράδυ έφυγαν. Και ο παππούς δεν μου έκανε μάθημα. Μόνο έπεσε στα γόνατα και παρακαλέσε με την Παναγία να φυλάει τις ελληνικές τους ψυχές.